Καινοτομώντας την εκπαίδευση. Learning World. Σε συνεργασία με την WISE. Μια πρωτοβουλία του Qatar Foundation. The Millennium Development Goals. Οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας θα έπρεπε να επιτευχθούν μέχρι το 2015, αλλά δύο χρόνια πριν την λήξη της προθεσμίας, 61 εκατομμύρια παιδιά δεν μπορούν να πάνε σχολείο. Τι πήγε στραβά? Ζητήσαμε την άποψη του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ, Gordon Brown. But first, let's look at this report from Mongolia. Πρώτα απ' όλα όμως, ας δούμε τι συμβαίνει στην Μογγολία, όπου πολλά άστεγα παιδιά επιβιώνουν από το βαρύ χειμώνα ζώντας σε υπονόμους. Πέφτουν θύματα ασθενειών, σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σωματεμπόρων. Είναι από τα πλέον στερημένα παιδιά στον κόσμο. Ορισμένοι μη κυβερνητικοί οργανισμοί, ωστόσο, προσπαθούν να βοηθήσουν. Ας δούμε πώς. Στις μεγαλοπόλεις της Μογγολίας, όπως η πρωτεύουσα Ουλάν Μπατόρ, εκατοντάδες παιδιά ζουν στο δρόμο. Εξαιτίας του ψύχου στο χειμώνα, όταν οι θερμοκρασίες πέφτουν ακόμα και κάτω από τους μείον 40 βαθμούς Κελσίου, πολλοί ανήλικοι βρίσκουν καταφύγιο σε υπονόμους κοντά σε σωλήνες παροχής ζεστού νερού που τροφοδοτούν την κεντρική θέρμανση των πολυκατοικιών. Ο Νταβατζάβ μεγάλωσε χωρίς οικογένεια. Σήμερα είναι 20 ετών και σπουδάζει κοινωνικός λειτουργός. Αποτελεί σύμβολο ελπίδας για τα παιδιά στη Μογγολία. Όταν ήταν 5 ετών, έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και η αστυνομία τον μάζεψε σχεδόν ημιθανή από το δρόμο. Βρήκε καταφύγιο σε ένα κέντρο περίθαλψης παιδιών που διαχειρίζεται ο μη κυβερνητικός οργανισμός World Vision. Μέχρι το 2000 η ζωή μου ήταν ένας εφιάλτης. Με έδερναν και με τρομοκρατούσαν. Όλα άλλαξαν πριν από 13 χρόνια. Πρώτα πήγα στο σχολείο και στην τέταρτη τάξη ανακάλυψα το ταλέντο μου στο τραγούδι, το χορό και στα μουσικά όργανα. Όταν αποφύτησα από το λύκειο πήγα στο πανεπιστήμιο. Επέλεξα το επάγγελμα που θέλω να ακολουθήσω και θέτω τους δικούς μου στόχους. Λόγω των δύσκολων παιδικών του χρόνων, ο Νταβατζάβ αποφάσισε να σπουδάσει κοινωνικός λειτουργός για να βοηθήσει παιδιά που ζουν σε παρόμοιες συνθήκες. Συνολικά, 530 νέοι υποστηρίζονται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της World Vision, αποκτώντας πρόσβαση στη βασική εκπαίδευση, σε κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης και σε πανεπιστήμια. Το πρόγραμμα για μαθητές γυμνασίου δίνει τη δυνατότητα σε νέους από τη Μογγολία να διαμείνουν για ένα ολόκληρο χρόνο στη Νέα Ζηλανδία, ώστε να μάθουν αγγλικά. Ο 17χρονος Μπρούνο δούλευε από μικρό στο δρόμο για να επιζήσει. Το πρόγραμμα άλλαξε τη ζωή του. Πλέον ζει με τους ανάδοχους γονείς του στη νέα του πατρίδα. Έχω αλλάξει πολύ από τότε που ήρθα στο κέντρο ανηλίκων για πρώτη φορά. Τώρα δεν είμαι πια ντροπαλός και νιώθω αυτοπεποίθηση. Με την πάροδο του χρόνου και την βοήθεια των δασκάλων μου, έχω αναπτύξει τα ταλέντα μου. Παράλληλα, μπορώ να βοηθήσω και άλλα παιδιά, αξιοποιώντας τις εμπειρίες μου. Τη δεκαετία του 90, 166.000 παιδιά αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σχολείο. Από το 2000, η εκπαίδευση έγινε υποχρεωτική. Άστεγα παιδιά, με τη βοήθεια αφοσιωμένων δασκάλων, απέκτησαν πρόσβαση στη μάθηση. Ο Μπρούνο χρωστάει πολλά στην καθηγήτριά του των μαθηματικών. Ένα παιδί που προερχόταν από το ορφανοτροφείο και αποφύτησε από το σχολείο μας, μπήκε στο πανεπιστήμιο και πλέον γνωρίζει τη σημασία της ζωής με ανοιχτούς ορίζοντες. Βλέπει μπροστά στο μέλλον. Εάν αυτό το παιδί συνέχιζε να ζει στο δρόμο, δεν θα είχε λαμπρό μέλλον και δεν θα είχε λάβει μόρφωση. Γι' αυτό το λόγο οι δάσκαλοι είναι σημαντικοί στη ζωή τους. Τους βοηθούν να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους και να ενταχθούν στην κοινωνία. Σήμερα 9 στα 10 παιδιά έχουν αποκτήσει πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το 2010 μόνο 1.000 παιδιά δεν πήγαν σχολείο, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η πίεση στην κυβέρνηση και η δράση των μη κυβερνητικών οργανισμών φαίνεται ότι έχουν αποδώσει καρπούς. Οι παρούσες συνθήκες καθιστούν δύσκολη την επίτευξη του αναπτυξιακού στόχου της χιλιετίας μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Η Αουρόρα Βέλες ζήτησε τη γνώμη του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ και πρώην Πρωθυπουργού της Βρετανίας Gordon Brown για την εκπαίδευση των παιδιών στον κόσμο. Ας ακούσουμε τι μας είπε. Πρόσφατα, από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών στην εκδήλωση για τη Μαλάλα, ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ Gordon Brown απίφθινε έκκληση για ενίσχυση της εκπαίδευσης. Τον συναντήσαμε στις Κάνες στην Παγκόσμια Έκθεση Τηλεοπτικών Προϊόντων και τον ρωτήσαμε αν οι στόχοι της χιλιετίας μπορούν να επιτευχθούν. Κύριε Gordon Brown, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Η διεθνής κοινότητα έχει θέσει ως στόχο μέχρι το 2015 όλα τα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο. Σύμφωνα ωστόσο με τον ΟΗΕ, 61 εκατομμύρια παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Τι μπορεί να γίνει?
Είναι σκάνδαλο ότι 61 εκατομμύρια παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί, καθώς 40 εκατομμύρια παιδιά πάνε πλέον σχολείο, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Κάποιες χώρες έχουν υψηλά ποσοστά ανήλικου πληθυσμού. Η Νιγηρία, το Πακιστάν, η Αιθιοπία και το Αφγανιστάν πρέπει να κινηθούν πιο γρήγορα για να παρέχουν στα παιδιά βασική εκπαίδευση. Σκοπεύουμε να εξαλείψουμε την παιδική εργασία, τους γάμους ανηλίκων, τη σωματεμπορία. Πρέπει ακόμα να προσλάβουμε εκπαιδευτικούς και να χτίσουμε σχολεία. Στόχος μου τα δύο επόμενα χρόνια είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας για τη βελτίωση πρόσβασης στην εκπαίδευση. Αυτοί οι στόχοι επικεντρώνονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Με τη δευτεροβάθμια τι θα γίνει, τι θα ακολουθήσει? Πρώτιστο στόχος είναι να στείλουμε κάθε ένα παιδί στο σχολείο, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχουν όμως και 500 εκατομμύρια κορίτσια που δεν θα ολοκληρώσουν ποτέ το σχολείο, παρότι τους παρέχεται η βασική εκπαίδευση και πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Μπορείς να επιβιώσεις για 30 ημέρες χωρίς τροφή, 8 ημέρες χωρίς νερό και 8 λεπτά χωρίς αέρα, αλλά δεν μπορείς να επιβιώσεις ούτε δευτερόλεπτο χωρίς ελπίδα, γιατί αυτή κινεί τον κόσμο. Είναι αυτή που οθεί τον άνθρωπο να δημιουργεί και αυτό ακριβώς κάνει η εκπαίδευση. Επιτρέπει στους ανθρώπους να καλλιεργούν τα προσόντα τους. Μιλήστε μας για το Παγκόσμιο Ταμείο. Υπάρχουν πολλοί διεθνείς οργανισμοί που έχουν τους πόρους να αναλάβουν δράσεις. Αλλά νομίζω ότι ο ιδιωτικός τομέας, τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, οι εθελοντές, οι εταιρείες όπως αυτές του τύπου που βρίσκονται εδώ, μπορούν να προσφέρουν περισσότερα. Ας πούμε στον κόσμο. Κοστίζει 100 δολάρια το χρόνο ή 2 δολάρια την εβδομάδα η εκπαίδευση ενός παιδιού. Ας βρουν λοιπόν οι εταιρείες έναν τρόπο να μας βοηθήσουν. Κύριε Γκόρντον Μπράουν, ευχαριστούμε που μοιραστήκατε τις ιδέες σας στο Learning World. Παρότι ο δρόμος για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας είναι ακόμα μακρύς, η κατάσταση δεν είναι τραγική. Κάποιες χώρες έχουν σημειώσει πρόοδο στη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης, όπως για παράδειγμα η Χιλή. Οι κοινωνικές διακρίσεις στη χώρα ωστόσο υπάρχουν ακόμα, ιδιαίτερα στα σχολεία. Η Χιλή βρίσκεται κοντά στην επίτευξη του στόχου της χιλιετίας. Την τελευταία δεκαετία στη χώρα η ένταξη των παιδιών στη βασική εκπαίδευση αυξάνεται κατακόρυφα. Οι πλούσιοι ωστόσο εξακολουθούν να πηγαίνουν σε διαφορετικά σχολεία από τους φτωχούς. Στην πόλη Λα Γκράνχα, νότια της πρωτεύουσας Σαντιάγκο, το κρατικό δημοτικό σχολείο Μπέλχικα αποτελεί υπόδειγμα κοινωνικής ισότητας. Οι μαθητές προέρχονται από φτωχές οικογένειες. Ο Ζαν είναι 13 ετών και προβληματίζεται σε ποιο γυμνάσιο θα συνεχίσει τις σπουδές του. Το δίλημα είναι να μείνει στα φτωχά προάστια ή να προτιμήσει το γυμνάσιο στην πλούσια γειτονιά. Οι συμμαθητές μου νοιάζονται ο ένας για τον άλλο. Δεν υπάρχουν διακρίσεις. Αλληλοϊποστηριζόμαστε πάντα. Η μητέρα μου θέλει να πάω στο κρατικό γυμνάσιο στο κέντρο της πόλης, αλλά εγώ διαφωνώ. Δεν θέλω να ζήσω την εμπειρία που είχε ο ξαδερφός μου. Ξέρω ότι τα άλλα παιδιά εκεί θα με αντιμετωπίζουν διαφορετικά και οι καθηγητές δεν θα μου συμπεριφέρονται σωστά. Σε αυτό το δημοτικό σχολείο, το 90% των μαθητών αποτελούν ειδικές περιπτώσεις. Πρόκειται για παιδιά που δεν κατάφεραν να εγγραφούν σε άλλα σχολεία ή έχουν αποβληθεί. Ο διευθυντής, ωστόσο, είναι ιδεαλιστής. Πιστεύει βαθιά ότι η εκπαίδευση αποτελεί τη βασική προτεραιότητα κάθε κοινωνίας και το κλειδί για να σπάσει ο κύκλος της φτώχειας στη Χιλή. Είναι ζωτική σημασία γιατί η εκπαίδευση θα βοηθήσει στην πρόοδο. Αν θέλουμε οι πολίτες να ανέλθουν κοινωνικά, πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε. Επειδή τους αγαπάμε, θέλουμε να πετύχουν. Όλοι γνωρίζουμε ότι αν αυτά τα παιδιά πάνε σε σχολείο με καλό όνομα, θα αντιμετωπίσουν διακρίσεις. Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα στη Χιλή θυμίζει Απαρτχάιντ. Το έργο του προγράμματος Εκπαίδευση 2020, που μάχεται για την εξάλληψη των διακρίσεων στη χώρα, είναι δύσκολο. Στη Χιλή, η στατιστική δείχνει ότι είναι μάλλον αδύνατον για κάποιον που προέρχεται από χαμηλότερη εισοδηματικά τάξη να ανέλθει κοινωνικά μόνο με την αξία του. Παράλληλα, είναι εξίσου δύσκολο για κάποιον που προέρχεται από τα υψηλότερα κοινωνικά στρώματα, όσο ανίκανος κι αν είναι, να δει το εισόδημά του να μειώνεται. Και αυτό γιατί το κοινωνικό σύστημα θα τον προστατεύσει. Στη Λατινική Αμερική, ενώ ο στόχος για την ευρεία πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση επιτυγχάνεται, οι ανισότητες παραμένουν. Σύμφωνα με την UNESCO, το ποσοστό των διακρίσεων στα σχολεία της Χιλής είναι το δεύτερο υψηλότερο στον κόσμο. Μόνο το 21% των μαθητών έχουν ίσες ευκαιρίες στη μάθηση, ενώ ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΣΑ είναι 50%. Η εκπλήρωση του συνόλου των στόχων της χιλιετίας είναι ακόμα μακριά.
Well, what's the situation? Ποια είναι η κατάσταση στη δική σας χώρα? Πιστεύετε ότι η διεθνής κοινότητα απέτυχε να εκπληρώσει τους στόχους της? Μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις σας στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και μέσω Twitter. Προς το παρόν, γεια σας. Learning World, σε συνεργασία με την WISE, μια πρωτοβουλία του Qatar Foundation.